Καφέ. Δεν κοιμήθηκα. Οπότε φαίνεται μόνο εγώ κοιμήθηκα εδώ μέσα χθες βράδυ, ε. Και ελπίδα. Κοιμάται συνέχεια. Σαν να είσαι λίθαργο. Γιατί? Τα φάρμακα είναι, δεν είναι τίποτα. Θα συνέλθει. Ο πατέρας έχει καρποθεί στη βεράντα όλη τη νύχτα. Μιλήσατε? Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη όρεξη να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Η Ελπίδα είναι μόνη της τώρα κάτω. Τι? Έχει έρθει η Ευδοξία. Η Ευδοξία είναι στο Αναστάση. Τηλεφώνησε μόλις έφτασαν. Αρκετά αργά. Έχει αφήσει τη Ματίνα μαζί με την Ελπίδα. Δεν ξέρω. Τι, μέχρι πού θα πάει αυτό? Ως πότε εγώ θα κρύβομαι, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μου το σπίτι? Μην τυχόν και πέσω πάνω στην Ευδοξία ή στην Ελπίδα. Μετά από όλο αυτό το πανικό. Ναι, ούτε κι εγώ ξέρω, Φίλιππε. Πραγματικά δεν ξέρω. Εσύ πώς και δεν πήγες από τη μητέρα σου, στο Αναστάση? Ήθελα να μείνω κοντά στην αδελφή μου. Τι κάνει ο πατέρας τώρα? Περιμένει να ξυπνήσει η Ελπίδα. Έχει αναβάλει όλο το ραντεβού, έχει κλείσει το κινητό του. Και αυτός δεν θέλει να φύγει από κοντά της. Και εγώ τι κάνω εδώ πέρα, ε? Εγώ τι πρέπει να κάνω? Ρε, είσαι καλά τώρα? Όχι, ρε γάμο. Έχει πει γυαλί μέσα. Όχι, εντάξει, είναι εντάξει, μια γατζουνιά είναι μόνο. Άστο. Παραφέρω λίγο ενόπλο. Όχι, όχι, βάλε μου λίγο καφέ, αν θες. Βάλε μου λίγο καφέ. Πόσο σοβαρά μιλάς τώρα? Εντάξει. Τουλάχιστον σε έχω και μιλάμε. Κάτι είναι και αυτό. Τι έγινε με την εξύπνησα? Η Ελπίδα, όχι. Ήρθα να πάρω λίγο καφέ. Ο κύριος Αλέκος είναι κοντά της. Και έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Κοντά της. Επομένως... Τι επομένως? Φυσικό δεν είναι? Το παιδί του πήγε να πεθάνει, Θεός φυλάξει. Άλλο θα έλεγα. Καλά, έλα Ματίνα μου, να έχει καφέ εδώ πέρα. Αυτό που θα έλεγα αν δεν με διέκοπτες, είναι πήγαινε εκεί που σε χρειάζονται. Θα φροντίσουμε εμείς την Ελπίδα. Κάποιος όμως πρέπει να συμμαζεύει εδώ μέσα μέχρι που να... Θα έρθει σήμερα μια γυναίκα, θα αναλάβει το σπίτι αυτή. Το σπίτι? Στην κατάσταση που βρίσκεται το κορίτσι, χρειάζεται τους δικούς του ανθρώπους κοντά. Στο χάλι που είναι, δεν μπορεί να έχει μια ξένη πάνω στο κεφάλι της. Να ανακατεύει τα πραγματά της, να τα κάνει ανω κάτω. Της φτάνει ό,τι πέρασε.
να έχει τώρα και μια άγνωστη από το πουθενά να ανοιγοκλίνει τα συρτάρια της. Η Ελπίδα δεν θέλει να ανοίγουμε τα συρτάρια της, ούτε να μπερδεύουμε τα χαρτιά της, ούτε τα ρούχα της. Χρειάζεται άνθρωπο που να ξέρει τα σουσούμια της. Καταλάβατε? Είσαι συγγενής της, Ματίνα? Την έχω μεγαλώσει. Και ο πατέρας της το ίδιο. Και θα είναι συνέχεια κοντά της, μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Οπότε τι φοβάσαι? Λοιπόν, ετοίμασαι τα πράγματά σου. Εγώ πάω να φωνάξω ένα ταξί. Μην ταλαιπωρήσεις άδικα, δεν υπάρχει λόγος. Με διώχνει. Με διώχνει. Ματίνα μου, σε παρακαλώ. Είμαστε όλοι κάπως φορτισμένοι. Και ίσως είναι καλύτερα. Ίσως είναι καλύτερα, ναι. Να φύγω μια ώρα αρχίτερα από εδώ μέσα. Αλλά εσύ πρόσεχε, αγόρι μου. Πρόσεχε τι με. Είναι ύπουλη. Την είδες? Με το έτσι θέλω, με ξαναπετάει έξω. Με το έτσι θέλω. Έφερα τα ψώνια! Τι φωνάζεις, ρε Μπουλούκο, τι φωνάζεις? Έφερα τα ψώνια που μου ζήτησες. Και λοιπόν, γιατί να μην φωνάζω? Γιατί κοιμούνται μέσα γι' αυτό. Φέρε εδώ. Σε ευχαριστώ. Δεν μου λες? Γυρίστε αργά ψες, Άστα, τρομάξαμε να φτάσουμε. Ώσπου να αποχωριστεί η Ευδοξία, την κόρη της είδαμε και πάθαμε. Χάλια σου λέω, Στάθη, χάλια. Ένας Θεός ξέρει πως άντεξα. Δεν μου λες, τι γινόταν στο σπίτι του Κέσσαρη? Του Κέσσαρη, ναι. Σκέτο γαϊτανάκι. Ο καθένας ήταν και σε άλλο δωμάτιο. Δηλαδή, δεν είδες κανέναν, ναι. Ναι. Την Ελπίδα είδα και αυτή κοιμισμένη είναι. Και η μικρή? Η μικρή, ναι. Τι να σου πω τώρα, η μικρή σου λέω, ναι. Κοιμισμένη την άφησα, ήσυχη φαινότανε, φαίνεται πως τη δίνουν ηρεμιστικά χάπια. Όχι μωρέ, για την άλλη μικρή σε ρώτησα. Την άλλη μικρή? Ποιοι σύζυγο, ντε! Α, ήταν εκεί. Μάλιστα. Και πού θέλεις να πήγαινε η κοπέλα? Όπως και να το κάνουμε, καλός ή κακός, στο σπίτι της. Δηλαδή την είδες? Όχι, παλιά την είχα δει. Στη Μακρινίτσα, το μοιραίον εκείνο Πάσχα. Δεν μου λες, Αναστάση, είναι τόσο όμορφη όσο τη δείχνουν τα περιοδικά. Δεν μου λες, Στάθη. Καλά δεν τρέπεσαι να με ρωτάς τέτοιες ώρες τέτοια πράγματα. Με συγχωρείς, Αναστάση, με συγχωρείς. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά είναι αλήθεια τόσο ωραία? Μάθε, βρε Στάθη, πως οι τροϊκοί πόλεμοι γίνονται για τις ωραίες Ελένες. Έτσι. Αυτό να λέγεται. Έτσι. Έτσι. Μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική.
cambia la gloria, Nora Gerard. Pero a cambio quiero, me dijo primero, que le engendres a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Vive luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel. Τρόμαξα, ε. Αγκαλιάσε με λιγάκι. Δεν το ξανακάνεις αυτό. Αγκαλιάσε με. Πώς σου λέω, θέλω να με προσκυθείς. Θα μ' αγαπάς. Δεν γίνει τέλειος. Αφού έτσι με έχεις μάθει.